υποδεχόμεθα εν το ιερό και πανηγυρίζοντι νέο καθολικό του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, την ημετέραν σεπτήν κορυφήν της Ορθοδοξίας, των προκαθήμενων της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως μετά της Θεολέκτου Συνοδείας ημών. Αποτελεί υψίστη ευλογία και τιμή, άμα δε και πρόξενος βαθίας συγκινήσεως και ψυχικής θυμηδίας η έλευσης του πολυφελήτου Πατριάρχου ημών εις των ιερών Άθωνα. Η λαμπρά παρουσία του Σεβασμίου Πατρός εις την μάνδρα των ταπεινών τέκνων του. Φθάνεται ως φιλόστοργος πατήρ εις τα φιλοπάτορα τέκνα ημών, όπως εκπληρώσεται ιερών πόθων της αδελφότητος ημών, ή να προεξάρχεται της ιστορικής επετείου της συμπληρώσεως 200 ετών από της ανεγέρσεως του νέου τούτου καθολικού της Ιεράς ημών Μονής. Δια τούτο, διάπαντας ημάς, η παρούσα ημέρα τη χάνει κλητή και αγία, λαμπρά και πάντιμος και δέσιμος. Η ευγνωμοσύνη πάντων εγκάρδιος και ευχαριστίε θερμότατε δια την χαράν και την υψίστην τιμή της ημετέρας ευτής παραστάσεως. Πού και έχουμε πλουτισμόν χαράς απολυμένων αγαθών, αλλά την έκκληση της ατιμήτου ημετέρας πατρώας φιλοτεκνίας και στοργής απολαμβάνουμε και την έκφραση της ταπεινής ημών αφοσιώσεως και αγάπης καταθέτομεν. Δυο ένων και ύμνων προς τον Πανάγαθον και Πανεπίσκοπον Θεόν και προς την υπερτέραν πάσης κτήσεως Κυρίαν Θεοτόκον την Οδηγήτριαν. Αναπέμπομεν δια την άπειρον αυτών φιλανθρωπίαν και πρόνοιαν, καθότι καθορώμεν την προσκυνητήν Παναγιώτητα ημών επί του αρχιερατικού θρόνου της Ιεράς Μετανοίας ημών, υγιένοντα και ενδυνάμει πνεύματος. Αναπέμπομεν δε εσύν ευχαριστίας ότι ηξίωσεν ημάς όπως υποδεχθόμεν και αύθυς την ημετέραν σεπτήν κορυφήν το εγκαλόπισμα της Θεοφρουρήτου Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας εις των πολιών Άθωνα, στοιχούμενος υποσεβασμίων ιεραρχών και εταίρων αξιοτήμων συνοδοιπόρων ημών, ή να την ποθουμένην παραμυθίαν παράσχεται και τας πατρικάς και πατριαρχικάς ευχάς επιδαψιλεύσεται εις ημάς τους ταπεινούς πολιστάς του περιβολίου αυτής. Ευσεβώς και μετριοφρόνος την ώρα ταύτη επιθυμούμεν όπως καταθέσουμε Παναγιώτατε τον βαθύτατον θαυμασμόν και τον σεβασμόν προς το τετιμημένον παραθεούς αυτών πρόσωπον ημών, δια την επιτυλωμένη κληρήν πατριαρχική ημών διακονία εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία και την Οικουμένη. Παρακολουθούμεν ευλαβώς τον διαβίου και εν αυτοθυσία πολύ πατριαρχικών και ποιμαντικών σας δόλικων και θαυμάζομαι τη ζέση της πίστεως ημών, το καταπώνητον του φρονήματος, τη χαροποιών ελπίδα, την προσκαρτερία εν την προσευχή. Τις διηγήσετε δυνάμεθα να επαναλάβομεν, ως ψάλλομεν εις των ένδοξων Απόστολων Παύλων, τας λήψης, τους κόπους, τους μόχθους, τας αγκρυπνίας, τας κακοπαθίας, της ημετέρας Παναγιώτητος υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των απανταχού πιστών, διό περδοξάζομεν και μεγαλύνομεν το όνομα Κυρίου, ώστε σε χαρίσατο τη Εκκλησία τη ούτων Πατέρα και ποιμένα, φυλάγαθων, στοργικών, πολύμοχθων, ώστε στη σπάση γέγονε τα πάντα ή να πάντως την άσωση. Ευλαβώς αναμιμνισκόμεθα Παναγιώτατε της ευφροσύνους ημέρας των ιστορικών εορτασμών της χιλιετηρίδος της Ιεράς Ημών Μονής, τελούσης υπό την αιγίδα της ημετέρας πεπνημένης Παναγιώτητος, η λαμπρά παρουσία ημών κατά την ευδόκιμον εκείνην επέτειον, εν ετυπώθει ανεξίτηλα εις τας μνήμας ημών και εν εγγράφει βαθύ χαράκτωση στην ιστορία της Ιεράς ημών Μετανοίας και του Αγίων Ημώρους. Αλλά και σήμερον
ιερά ιστορική επέτειος των 200 ετών από τις ανεργεύσεως του νέου του Καθολικού. Είναι μία λαμπρά αφορμή ή να μυσταγωγηθόμεν χάρη τη Θεού εις το μυστήριο του ναού. Εις ευχαριστίαν Θεού, όσο μεγάλος πατήρ της λειτουργικής Αγίου Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης διακελεύει, προτρέχουν εις ανάμνηση των εγγενείων εκάστου ναού και εις ανακαινισμών χάριτος εις των θείων ναών και εις μετάδοση μεγαλυτέραν και συντήρησιν προς εμάς του αγιασμού, καθότι ο ναός, αν και συντεθειμένος από άψυχον ύλην, είναι όμως οίκος Θεού, επειδή αγιάζεται δια της Θείας Χάριτος και με τα σιερατικά σευχάς και είναι αφιερωμένος επί της γύσης των Θεών και πλουτεί να έχει ένικον αυτών των Θεών και την, δεξιά, και την δόξαν του εν αυτό, την δύναμη και την χάρη αυτού. Όμως εν ταυτό το καθολικόν είναι και ο δικός μας οίκος, ως αναφέρει και ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός εις τας κατηχήσεις του. Δικό μας σπίτι είναι ο ναός και αυτή η σύναξη είναι η πραγματική οικογένειά μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας χριστιανός. Ζώμεν εδώ την χάρη του Θεού, ζώμεν τη σωτηρία μας, τα αποτελέσματα του λειτουργικού έργου του μεγάλου αρχιερέως Χριστού. Εντός του Καθολικού εδώσαμε Παναγιώτατε τας μοναχικάς υποσχέσεις ενώπιον Θεού και της αδελφότητος και ελάβομεν την μοναχική καθιέρωση. Εντάφτα ενδέχθημεν την προσωπική πεντηκοστήν και την Αγία Ιεροσύνη. Εδώ καταπέμπεται καθεκάστην το Άγιον Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Η Θεία Λειτουργία, το μέγα του το δείπνον εν το Θείο Ναό, επιτελείται υπό του Θεού Πατρός, δια των ικτυρμών του μονογενούς Υιού εν Πνεύματι Αγίου, χάριν ημών. Τέλος, εν το ναό θα προπέμψομεν των κατά καιρών εκλειπώντα αδελφών και θα εμπιστευθόμεν αυτόν εις την αγάπη του Θεού εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Χάριτη και οικονομία Θεού Παναγιώτατε, ευτυχούμεν να βιώνουμεν τα μυστήρια του μεγάλου Θεού εν το μυστικό τούτο αμπελώνει εις το ιερόν τούτο καθίδρυμα υπό της αημακαρίστου και Παναμό μου Κυρίας Θεοτόκου τη Μητρική Στοργήν και του Πολυάθλου Τροπεοφόρου Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου την Πανίσχυρον Προστασίαν. Ο σκοπόν έχοντες την διαβίου μετάνοιαν και εξήτηση του Θείου Ελέους, την ακριβή τήρηση των εντολών του Κυρίου, την απόκτηση των Θεοειδών αρετών και την αένωμα προσευχή υπέρ' αυτών και παντός του κόσμου. Το ιερόν τούτο μοναστήριο ως προπύργιον και θεματοφύλαξη της Ορθοδόξου αγιορητικής παραδόσεως και ζωής, υπό την άμαχον και αγίαν αυτών σκέπην και ευλογίαν πορεύεται, επί χίλια και πλέον έτη, ως και άπασο ιερός άθος, και προάγεται επευλογούμενον και ασφαλώς οδηγούμενον υπό της ημετέρας σεπτής κορυφής εις την ποθουμένην Βασιλεία του Θεού. Δεήθητε Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, όπως Κύριος ο Θεός ευχές και ηκεσίες του Πολυάθλου του Χριστού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου και του Οσίου Πατρός ημών Ξενοφόντος χαρίζεται τη μετέρα ταπεινή αδελφότητη των θείων φωτισμών, εις το ποιήν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον και όπως εν πάση ομοφροσύνη, συνέση και αγάπη, ανίωμεν των μοναχικών δόλυχων και αξιωθόμεν απολαύσε α, ετοίμασε Κύριος της αγαπός ή την επιφάνεια αυτού. Ταπεινός, υγικός και ολοκαρδίος ευχόμεθα όπως ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των αρπάντων δεσπότης Χριστός παρέχει τη μετέρα σε αυτή κορυφή δύναμη να κατέσχυντον, ελπίδα βεβαίαν, πλεισμονήν σοφίας, ή να καθοδηγείτε ημάς τα ταπεινά ημών τέκνα και την οικουμένη άπασα
εις την ανέσπερον χαράν της Βασιλείας του Θεού. Εις έτη δε χορηγεί ημίν δα ψηλός υγείαν αδιάπτωτον και πατριαρχίαν ευκλεεί, εις έτη πολλά και ευάρεστα του Κυρίου, ως ευπαρέστητε.